Όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε το γραμματέα του Συλλόγου Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φιλοξενία, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό πρωινό. Καλό πρωινό, κυρία Μαύρου. Κύριε Παπαδόπουλε, έρχεται λοιπόν ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΒΕ. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, έχει ήδη φτάσει στο νησί? Όχι, θα έρθει με το απογευματινό αεροπλάνο. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Άξο ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι, όπως είπατε, μια πολύ σημαντική εκδήλωση, γιατί ναι, είναι μια διοργάνωση του Σωματείου Μαζικής Εστίασης Φιλοξενία, όμως είναι μια ευκαιρία όλοι οι επαγγελματίες, γιατί όλοι οι επαγγελματίες ανήκουν στη ΓΕΣΕΒΕ, ναι, να έρθουν εκεί και να θέσουν τα ερωτήματά τους και στο χρόνο που θα μείνει, δηλαδή και αύριο το πρωί κάποια στιγμή κάπου θα μπορούν να συναντηθούν με τον κύριο Καβαθά, ή απόψε το βράδυ και μετά την εκδήλωση θα μπορούν να τον δούνε και να μιλήσουν μαζί του για τα θέματα που τους απασχολούν. Μάλιστα. Να ρωτήσω, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ακόμη και οι επαγγελματίες, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί είναι εκείνοι που δεν ασχολούνται ούτε με το συνδικαλισμό όσον αφορά δηλαδή, ναι, το επάγγελμά τους, και πολλές φορές δεν γνωρίζουν. Ποια θα είναι τα κύρια ζητήματα που θα μπορούν να πληροφορηθούν πράγματα και να θέσουν και κάποια ερωτήματα? Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλήσω για τα δικά μας της εστίασης, ναι, που είναι σίγουρα το θέμα αυτό που είναι σε εξέλιξη με τα πνευματικά δικαιώματα. Ένα θέμα που είναι χρόνια τώρα, έτσι. Ναι, διότι, ναι, και μετά τη διάλυση της ΑΕΠΗ, ναι, έχει προκύψει μία σύγχυση στο θέμα αυτό. Οπωσδήποτε το θέμα θα αναφερθεί στο θέμα του ΦΠΑ, σε φορολογικά θέματα, ασφαλιστικά, για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ναι. Πιθανόν θα έχουμε το χρόνο και θεωρώ ότι θα τεθεί το θέμα για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς, γιατί όπως ξέρετε ο κύριος Καβαθάς είναι το τριτοβάθμιο, το υψηλότερο όργανο των επαγγελματιών, δηλαδή μιλάει με τους θεσμούς, μιλάει με τους υπουργούς, έχει την άμεση και πλήρη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα. Ναι. Αυτό είναι λογικό οπωσδήποτε και είναι και ένας άνθρωπος που από όσο γνωρίζω έχει και πολύ βαθιά γνώση, έτσι δεν είναι, όλων αυτών των ζητημάτων? Έχει βαθιά γνώση, είναι εγώ που τον ξέρω και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της δικιάς μας Ομοσπονδίας της ΠΟΕΣΕ, στην οποία και εκεί προείσταται, και είναι τιμή για μας γιατί ο κύριος Καβαθάς προέρχεται από την ΠΟΕΣΕ και είναι επαγγελματίας από την εστίαση. Ναι, ναι. Από όσο λοιπόν τον ξέρω και στενά και όλα αυτά τα χρόνια από το 2003 που έχει ξεκινήσει να είναι σε επαφή με το σωματείο μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χαρισματικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αριθμομνήμονας. Θυμάται καταπληκτικά αριθμούς και ποσοστά και πάντα ο λόγος του είναι τεκμηριωμένος, και είναι μια ευκαιρία πραγματικά, δηλαδή είναι κάτι που δεν πρέπει να το χάσει. Μάλιστα. Κανείς. Τι ώρα είναι η εκδήλωση, κύριε Παπαδόπουλε? Η εκδήλωση αρχίζει στις 6, έχουμε προγραμματίσει... Και πού είναι, θα μας πείτε? Ναι, είναι στην Ocean, εδώ στη χώρα, ναι, ναι, κάτω από το πάρκινγκ. Λοιπόν, στην αρχή θα ξεκινήσουμε με κάποιες βραβεύσεις παλιών επαγγελματιών. Θεωρώ ότι αυτό θα πάρει γύρω στο μισάωρο. Και από εκεί και μετά ο λόγος θα δοθεί στον κύριο Καβαθά, ώστε να τοποθετηθεί και στο τέλος να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του τεθούν. Μάλιστα. Οι βραβεύσεις έχουν να κάνουν με μέλη του Συλλόγου Εστίασης? Ναι, μέλη του Συλλόγου Εστίασης. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Και είναι τιμητικές, υποθέτω? Ναι, είναι τιμητικές. Γίναν όλα πολύ γρήγορα, κυρία Μαύρου, ναι, διότι εμείς αφενός βέβαια είχαμε ζητήσει από τον κύριο Καβαθά να μας ορίσει να έρθει στην Άξο, ναι, καταρχήν. Όμως το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ βεβαρημένο, διότι συνέπεσε και με τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας της ΓΕΣΕΒΕ και γίναν πάρα πολλές εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα. Και πέραν τούτου είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, είναι συνέχεια σε όλη την Ελλάδα
και για την εκδήλωση τη σημερινή μας τον ανακοίνωσαν επίσημα την προηγούμενη Παρασκευή. Δηλαδή πριν από 4 μέρες μάθαμε ότι θα έρθει. Γίνανε πολύ γρήγορα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτή την παρουσία εδώ πάρα φυσικά, πολλά επαγγελματίες. Φυσικά, γιατί πάρα πολλά είναι τα ερωτήματα όπως είπατε κι εσείς. Πολλοί νόμοι που ο ένας διαδέχεται τον άλλο. Ακόμη και για ζητήματα που αφορούν την νομοθεσία, τις κυρώσεις που υπάρχουν πάνω στα επαγγέλματα που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Είναι χρήσιμα είναι νομίζω. Και είναι πολλές φορές, κυρία Μαύρου, που δεν μπορεί να δοθεί μία οδηγία δημόσια. Δηλαδή μπορεί να απαιτείται να, γύρω από ένα θέμα να κρατήσουμε μία στάση σαν σωματεία ή σαν επαγγελματίες, όμως δεν μπορεί να δοθεί μία οδηγία προς τα έξω ξεκάθαρη, γιατί υπάρχουν λεπτές ισορροπίες. Όμως μέσα από μία τέτοια εκδήλωση, μία τέτοια επαφή, μπορεί να προκύψουν οι στρατηγικές εκείνες που είναι απαραίτητο να κρατήσουμε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Βεβαίως και αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν τομέας και μια εξειδίκευση, ας πούμε, τη στιγμή που έχεις εδώ τον πρόεδρο, ναι, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και βεβαίως είναι και η ΓΕΣΕΒΕ αυτή που στην ουσία συντονίζει, θα λέγαμε έτσι, όλα όσα απασχολούν τους επαγγελματίες. Ήθελα με την αφορμή που αναμένεται η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άξο, εάν σας δινόταν η ευκαιρία, ποιο αίτημα θα του υποβάλατε? Κοιτάξτε να δείτε, θα τον ρωτούσαμε πρώτα τι σκοπό έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Ναι. Αυτό είναι δυσβάσταχτο για μας, κυρία Μαύρου, και δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για ανάπτυξη στον τουριστικό προϊόν, ούτε για ανταγωνιστικότητα με τους άλλους προορισμούς. Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν αλάφρυνε λίγο αυτό το κενό? Οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και αν αυτό μετακυληθεί και στις αεροπορικές συνδέσεις, έχει είναι ήδη, πάρα πολύ καλό. Έχει ήδη ληφθεί η σχετική. Οι επαγγελματίες όσον αφορά τα επαγγελματικά αφημί δεν έχουν ακόμα εξοικειωθεί με την πλατφόρμα, όμως μέρα με τη μέρα γίνεται και αυτό και θα μετακυληθεί πέραν από τους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις όπως ξέρετε. Βέβαια, ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν το ΦΠΑ θεωρείται το πρώτο και το κύριο. Ναι, αυτό είναι. Διότι, κυρία Μαύρου, για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να μπορούμε να παραμείνουμε ανοιχτοί. Ναι. Ανοιχτή με την έννοια των ανταγωνιστικών τιμών βέβαια που φτάνουν στον καταναλωτή, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, όταν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε είναι αυτή, στερείται ρευστότητα, δεν μπορεί να κάνει και ανάπτυξη. Πέραν από τις τιμές που πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και να είναι και να ισχύουν προσφορές και να μπορεί η μείωση αυτή του ΦΠΑ να μετακυληθεί στην τιμή, ούτως ώστε να επωφεληθεί ο καταναλωτής και να καταναλώσει περισσότερα, και μια επιχείρηση η οποία της στερείται η ρευστότητα δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη. Ναι, ναι. Βέβαια είχαμε παρατηρήσει και φαινόμενα που δεν βλέπαμε ότι οι τιμές αυτές με τους χαμηλούς συντελεστές που ίσχυαν παλιότερα έφταναν στον καταναλωτή πάντα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όντως έτσι ήτανε, όμως τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα και δεν ήταν τόσο ήταν από το 13 στο 16. Ναι, ναι. Δεν ήταν δηλαδή μια σημαντική μείωση. Όταν μιλάμε, κυρία Μαύρου, για ανταγωνιστικούς προορισμούς και την αγορά της Τουρκίας που άνοιξε, ναι, πρόσφατα, mm-hmm, και μιλάμε για ένα ΦΠΑ στην εστίαση 8% και εμείς έχουμε 24, και προσέξτε, πάρα πολλά είδη τα αγοράζουμε 13 και αποδίδουμε 24, δεν είναι μόνο 24, είναι δηλαδή 24 συν 11 για αυτά τα προϊόντα που αγοράζουμε 13. Ναι. Αυτό γιατί το λέτε, για να το καταλάβουν οι ακροατές? Δεν το... Λέω, εμείς αγοράζουμε κάποια προϊόντα με 24% και κάποια προϊόντα με 13%. Αλλά πουλάτε με 11% επιπλέον, εννοείται. Πουλάμε, ναι, και αποδίδουμε 24 για όλα. Ναι, καταλάβατε. Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι έχετε και από εκεί ένα θέμα. Ναι. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι μόνο 24, είναι περισσότερο. Ναι. Άρα λοιπόν για τον κλάδο εστίασης και όσον αφορά τουλάχιστον την προσωπική σας άποψη, είναι το ΦΠΑ το κυριότερο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να περάσει ο κύριος Μητσοτάκης από τα καταστήματα της παραλίας όπου βρίσκεστε κι εσείς και θα είναι μια ευκαιρία να το θέσετε, νομίζω, και βέβαια, να δούμε. Βέβαια. Και κυρίως να δούμε τι απάντηση θα πάρετε.
Ναι, όμως όπως ξέρετε κυρία Μαύρη και όπως είπαμε και γι' αυτό είναι σημαντική η εκδήλωση σημερινή δική μας. Ναι. Η ΓΕΣΕΒΕ είναι αυτή που δίνει μάχες πραγματικά στις διεκδικήσεις για τα θέματα. Και τώρα πια εντάξει υπάρχει ο συνδικαλισμός του δρόμου και του πανό και της αφίσας, όμως όταν δεν πας με επιχειρήματα, με τεκμηριωμένες απόψεις που προκύπτουν από επίσημες έρευνες, δεν μπορείς να διεκδικείς πράγματα. Η ΓΕΣΕΒΕ λοιπόν αυτό κάνει. Όταν θα πάει να συζητήσει για το ΦΠΑ θα αποδείξει ότι και γιατί αυτό είναι λεμιτόμος για τους επαγγελματίες και πώς πρέπει να γίνει, και ότι τελικά αυτό που είχαμε πει δεν ωφελεί, διότι βάζει τους καταστηματάρχες να φύγουν, μια διαδικασία να φοροδιαφύγουν. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να ευχηθώ πραγματικά να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επαγγελματίες, γιατί είναι προς δικό τους όφελος, αυτό είναι βέβαιο. Σήμερα λοιπόν στις 6, στην Ocean, στο Ocean Club, στην παραλία της Νάξου, και εκεί ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και ΠΟΕΣΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, θα μπορέσει να διαφωτίσει τους πάντες, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι έτσι κι αλλιώς και με τον κύριο Καβαθά μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας.